Καλώς ήρθατε σε μια ακόμη παρουσίαση της Τρίτης, που κάνουμε κάθε Τρίτη στις 8 η ώρα το απόγευμα. Ας αρχίσουμε την παρουσίασή μας. Ξεκινάμε όπως πάντα με την παρουσίαση της εταιρείας και μετά προχωράμε στα νέα της εβδομάδας. Όπου έχω να σας πω και μετά και για μια προσφορά που ίσως ενδιαφέρεστε να δείτε. Οπότε προχωράμε στην παρουσίασή μας. Πριν από όλα όμως φυσικά να σας συστηθώ, εάν δεν με γνωρίζετε, ονομάζομαι Βίτσου Μαρία και κάνω τις παρουσιάσεις κάθε Τρίτη. Και προχωράμε. Εδώ πέρα βλέπουμε στο πρώτο μας πάνελ ένα πίνακα επιστημονικής φαντασίας που φιλοτέχνησε ένας καλλιτέχνης, όπου απεικόνιζε σε αυτό το έργο το κόσμο όπως το φανταζόταν ο ίδιος 200 χρόνια αργότερα από τη δικιά του εποχή, την οποία ζούσε φυσικά. Προέβλεψε ότι τα οχήματα θα κινούνταν πάνω από το έδαφος σε ελαφριές γραμμές. Και κάτι άλλο που προέβλεψε ο καλλιτέχνης ήταν η κατάρρευση των μεταφορών στη γη. Όμως με αυτό έκανε λάθος με διαφορά 100 χρόνων, διότι πλέον αυτή είναι η δικιά μας πραγματικότητα στους δρόμους, καθώς και σε λιμενικές περιοχές. Όμως όλα αυτά τα πλεονεκτήματα που μας έχουν φέρει όλες οι σύγχρονες μεταφορές έρχονται και με κάποια μειονεκτήματα. Και κάποια που θα συζητήσουμε σήμερα είναι αυτά που βλέπουμε εδώ πέρα. Εδώ έχουμε τα πρώτα προβλήματα, τα πιο σημαντικά. Βλέπουμε ότι είναι η υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών και μετά έχουμε την έλλειψη ασφάλειας. Μετά όμως έχουμε το τρίτο και ίσως το κυριότερο πρόβλημα, το οποίο είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος, όπου ο άνθρωπος όταν κατασκευάζει δρόμους κάνει εισβολή στη φύση και η ίδια φύση, καθώς έχει τη δικιά της ροή ύπαρξης, προσπαθεί να αντισταθεί στον άνθρωπο. Επίσης, είπα επισήμανα πριν ότι είναι το πιο επικίνδυνο από όλα τα προβλήματα, γιατί τα δύο προηγούμενα προβλήματα που είδαμε, αν πάρουμε μέτρα ήδη εμείς σαν άνθρωποι, μπορούν να εξαλειφθούν να μην υπάρχουν, ενώ η μόλυνση του περιβάλλοντος, όπως καταλαβαίνετε, εάν δεν πάρθουν μέτρα σύντομα, μετά δεν θα υπάρχει δρόμος γυρισμού. Ο άνθρωπος όμως, όπως ξέρετε, είναι επίμονος, είναι φιλόδοξος και όλα αυτά τον κάνουν να ξεχνάει ότι ο ίδιος σκοτώνει τον κόσμο μέσα στον οποίο ζει. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι δηλητήριο για την φύση, όπως ξέρετε, και ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα εκπέμπουν μεγάλες ποσότητες καυσαερίων, τα οποία καυσαέρια μολύνουν το περιβάλλον και παράλληλα διαβρώνουν επιφάνειες μέσω της τόξινης βροχής. Το επόμενο και πιο σημαντικό πρόβλημα της εποχής μας είναι η μεγάλη κατανάλωση της ενέργειας. Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος, επειδή όταν συνδέουμε το αυτοκίνητό μας με μία μπρίζα, το συνδέουμε τότε με σταθμούς παραγωγής ενέργειας που λειτουργούν με την καύση των ορυκτών καυσίμων, όπου κατά τη διαδικασία της καύσης απελευθερώνονται δηλητηριώδη αέρια στην ατμόσφαιρα. Και φυσικά αυτά μολύνουν το περιβάλλον. Οπότε ένας τρόπος για να βγούμε από αυτή την κατάσταση είναι η κατασκευή των αυτοκινήτων που λειτουργούν με μικρότερη κατανάλωση της ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια, με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπάθησαν να σηκώσουν τη μεταφορά της γης από την επιφάνεια της γης στο δεύτερο επίπεδο, όπου σε αυτό το επίπεδο δεν θα υπήρχαν προβλήματα σχετικά με την τοποθέτηση των δρόμων ανάμεσα σε λάκους, ποτάμια, λίμνες, εδιάκια, δάση και άλλα φυσικά εμπόδια. Όμως κατέληξαν στην κατασκευή του ίδιου του δρόμου, τοποθετημένου πάνω σε τεράστιους πυλώνες. Όμως σε αυτό το σημείο, η τεράστια κατανάλωση υλικών και προφανώς τα περισσότερα έξοδα είναι προφανής. Οι προσπάθειες για την κατασκευή ενός τέτοιου ανάποδου δρόμου έγιναν τον περασμένο αιώνα στην Γερμανία και έχουμε κάτι ανάλογο στις μέρες μας στην Κίνα, όπου το τραμ με τροχού στην ορφή διαφέρει από το τραμ του εδάφους, ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος. Το οποίο όμως είναι και η μόνη διαφορά με το τραμ που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή.
Εδώ πέρα έχουμε τρεις εικόνες, όπου βλέπουμε στην αριστερή εικόνα το τελεφέρικ και δεξιά έχουμε τα εναέρια βαγόνια. Αυτά τα είδος μέσα μεταφοράς δεν έχουν τη δική τους μηχανή, αλλά σέρνονται από ένα σκηνή και δεν είναι ανεξάρτητες μεταφορές. Εδώ πέρα έχουμε ένα απόσπασμα του Γενικού Σχεδιαστή των Τεχνολογιών Χορδής Skyway, Ανατόλη Γιουνίτσκι, όπου μας λέει ότι δημιουργούμε μία βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπολείπονται σε τίποτα αυτής των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Και εδώ πέρα βλέπουμε τη μεταφορά που προέβλεψε ο καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας που είδαμε νωρίτερα. Είναι η υπέργεια μεταφορά, δηλαδή η μεταφορά του δευτερού επίπεδου. Τις τεντωμένες χορδές ο άνθρωπος τις χρησιμοποιούσε εδώ και πολύ καιρό, όπως ξέρετε. Και εδώ έχουμε μερικά παραδείγματα που το πολυθεύουν αυτό. Και με ακριβώς τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι δομές της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης που στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για τη δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Και εδώ πέρα βλέπουμε μία εικόνα με μία διατομή της υδροτροχιάς χορδής, όπου βλέπουμε τις χορδές, όπου εξασφαλίζουν με την εξαιρετική αντοχή τους στην ακαμψία της γραμμής, καθώς και την ομαλή ολίσθηση των οχημάτων. Από κάτω έχουμε το υλικό πλήρωσης, και γύρω-γύρω έχουμε το σώμα ή τη διατομή της σιδηροτροχιάς που περιβάλλει το εσωτερικό και από πάνω έχουμε την κεφαλή της σιδηροτροχιάς. Λόγω της ανθεκτικότητας των στηριγμάτων και του εδάφους των σιδηροτροχιών, το σύστημα μεταφοράς Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, κατολυσίσεις, τσουνάμι, σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς ακόμα και μη φυσικές, όπως για παράδειγμα τρομοκρατικές ενέργειες. Η τοποθέτηση αυτών των μεταφορών πάνω από το έδαφος θα γίνουν και οι καθημερινές διαδρομές μεταφοράς πιο γρήγορες για τους επιβάτες, αλλά και πιο οικολογικές για το περιβάλλον. Υπάρχουν τρεις μορφές δομών γραμμής, η μη άκαμπτη, η άκαμπτη και η έκαμπτη. Σε αυτή την εικόνα βλέπουμε την εύκαμπτη και την μη άκαμπτη. Και σε αυτήν εδώ βλέπουμε την άκαμπτη. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογιών χορδής Ανατόλη Γιουνίτσκι εργάζεται πάνω σε αυτό το έργο 40 και παραπάνω χρόνια. Ένα ερώτημα το οποίο ίσως να σας έχει δημιουργηθεί μέχρι στιγμής είναι για το πώς μπορεί η μεταφορά χορδής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Σε μια καινούργια τεχνολογία έχει πιο ποτικούς κινητήρες, όμως σε αυτό το σημείο πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης του καυσίμου είναι η αντίσταση του αέρα. Το τροχαίο υλικό της μεταφοράς χορδής δεν έχει προβλήματα σχετικά με τις αναταράξεις του αέρα στη γη. Επίσης, ο κινητήρας μεταφοράς χορδών χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια και δεν κάνει επιβλαβή σε εκπομπές στην ατμόσφαιρα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό καθώς μας είναι πολύ σημαντικό να έχουμε όχημα το οποίο είναι οικολογικό προς το περιβάλλον. Επίσης, είναι τρεις φορές πιο αποδοτικός από έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης και φορτίζεται από φιλικά προς το περιβάλλον είδη ενέργειας, την αιωλική, την ηλιακή και τη γεωθερμική ενέργεια. Η τοποθέτηση του οχήματος πάνω από το έδαφος επιτρέπει και την βελτίωση της αεροδυναμικής του απόδοσης κατά τουλάχιστον 2 φορές περισσότερο και επομένως την αύξηση και της εξοικονόμησης της ενέργειας. Ο αεροδυναμικός συντελεστής στις οπισθέλκουσες μονάδες υψηλής ταχύτητας Skyway είναι μόνο 0,075, το οποίο ποσοστό είναι έως και 5 φορές λιγότερο από τα ταχύτερα αυτοκίνητα παραγωγής. Η χαμηλότερη αντίσταση αέρα μειώνει την κατανάλωση του καυσίμου κατά 10 φορές και επιτρέπει την ασφαλή επιτάχυνση στα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Για παράδειγμα, ένα μόνο λεωφορείο υψηλής ταχύτητας θα εξοικονομούσε περίπου 22.000 τόνους καυσίμου για 25 χρόνια λειτουργίας, με κόστος περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια. Δεν θα κάψει 70 εκατομμύρια τόνους ατμοσφαιρικού οξυγόνου και θα δημιουργήσει περισσότερο από 100 εκατομμύρια τόνους
Λοιπόν, επίσης, μία υπερυψωμένη αερογέφυρα μπορεί να κατασκευαστεί σε οποιαδήποτε έδαφος από οροσειρές έως ερήμους και ζούγκλες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να εγκατασταθούν τα στηρίγματα και εκατομμύρια εκτάσεις έφορης γης κάτω από τις γραμμές θα παραμείνουν ανέγγιχτες και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη γεωργία και για άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Κάθε στοιχείο του συστήματος μεταφοράς χρονών παίζει σημαντικό ρόλο. Και η τοποθεσία πάνω από το έδαφος δεν είναι απλώς μία κίνηση σχεδιασμού, αλλά είναι και μία λύση μηχανικής που δικαιολογείται από τεχνολογικά πλεονεκτήματα. Και εδώ πέρα, ας δούμε λίγο τα υπολογισμένα δεδομένα δύο τύπων μεταφοράς του δεύτερου επίπεδου. Όπως στην πρώτη εικόνα έχουμε το μέσο μεταφοράς, το οποίο προορίζεται για αστική χρήση μέσα στις πόλεις, για όχι μεγάλες αποστάσεις. Αυτό φτάνει 100 χιλιόμετρα την ώρα και παίρνει 14 άτομα το βαγονάκι. Το άλλο, το οποίο είναι για μεγάλες αποστάσεις, παίρνει 6 άτομα, αλλά φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Άλλο ένα ερώτημα το οποίο ίσως να έχετε είναι για το πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών που ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Και εδώ πέρα έχουμε ένα διάγραμμα το οποίο μας δείχνει την επικινδυνότητα, την τάση των ατυχημάτων που έχει το καθένα από τα παρακάτω μέσα μαζικής μεταφοράς και βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν οι οδικές μεταφορές με αρκετά μεγάλη διαφορά με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, όπως για παράδειγμα με το τραμ, με το τελεφερίκ, το μετρό και το skyway που είναι με το πράσινο και έχουν το μικρότερο ποσοστό. Και το γεγονός το οποίο, γιατί τα Skyway έχουν τόσο μικρό ποσοστό και αυτό οφείλεται στο ότι οι πίστες χορδών θα εκτείνονται από 4 έως και 15 μέτρα πάνω από το έδαφος και αυτό αποτρέπει τυχόν σύγκρουση οχημάτων με ζώα, με αυτοκίνητα ή και με ανθρώπους και φυσικά αυτό το στοιχείο μειώνει δραματικά τον αριθμό των ατυχημάτων. Η περιοχή γύρω από τους δρόμους της σειράς θα παραμείνουν επίσης ανέγγιχτοι, δηλαδή τα υδάτινα σώματα και τα φυσικά οικοσυστήματα θα διατηρηθούν. Για την κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες εδάφους ή ακόμα να γίνουν εκρήξεις σε βράχους. Η υπέργεια μεταφοράς χορδής λύνει αυτά τα προβλήματα, καθώς δεν χρειάζονται να πάρθουν τέτοια μέτρα. Και εδώ έχουμε τη σύγκριση Skyway με τα υπάρχοντα μέσα μεταφοράς. Τώρα θα ακολουθήσουν διαγράμματα, τα οποία θα βασιστούν πάνω σε αυτά τα εικονίδια και θα τα αναλύσουμε ένα-ένα. Και πάμε στο πρώτο μας διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με τις κεφαλούχες δαπάνες. Σε αυτό το διάγραμμα βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό το έχει το όχημα που λειτουργεί με μαγνητική όρηση και βλέπουμε πως άλλα μέσα μεταφοράς έχουν αρκετά μεγάλη διαφορά με αυτό, εκτός από το δεύτερο, το οποίο δεν είναι πολύ μακριά. Βλέπουμε όμως πόσο μικρό ποσοστό έχουν τα οχήματα της Skyway, τα οποία υπενθυμίζω είναι αυτά με το πράσινο. Πάμε στο δεύτερο διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με τις λειτουργικές δαπάνες και έχουμε τα ίδια οχήματα από το προηγούμενο. Όμως, εδώ βλέπουμε ότι έχουν ανέβει τα ποσοστά στα μέσα μεταφοράς. Όμως και πάλι τα οχήματα της Skyway συνεχίζουν να διατηρούν το μικρότερο ποσοστό. Το επόμενο διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με την περιβαλλοντική μόλυνση και έχουμε διαφορετικά μέσα μεταφοράς, βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν οι οδικές μεταφορές, που αν θυμάστε τις οδικές μεταφορές τις είδαμε και σε ένα άλλο διάγραμμα που είχαν το μεγαλύτερο ποσοστό και αυτό ήταν σχετικά με τα ατυχήματα. Οπότε αυτό μας βοηθάει να συμπεράνουμε ότι οι οδικές μεταφορές δεν είναι μόνο επικίνδυνες για το περιβάλλον, αλλά είναι και για εμάς. Και φυσικά παρατηρούμε το πόσο μεγάλη διαφορά έχουν τα ποσοστά μεταξύ τους και πόσο μικρό είναι το ποσοστό στα οχήματα της Skyway.
όπου σχετικά με τη φιλικότητα προς το περιβάλλον και τη φύση, οι τεχνολογίες μεταφοράς τύπων χορδών έχουν σχεδόν μηδενικές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, επιτρέποντας σε αερογραμμές να βρίσκονται σε περιοχές με αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Στο επόμενο διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με την κατανάλωση της ενέργειας, βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό το έχει το τελεφερίκ, όπου σύμφωνα με αυτό το διάγραμμα καταναλώνει την μεγαλύτερη ενέργεια. Μετά βλέπουμε το όχημα μαγνητικής αιώρησης, ακολουθεί το αεροπλάνο, τα οδικά οχήματα, ο σιδηρόδρομος και τέλος, και πάλι το μικρότερο ποσοστό το έχουν τα οχήματα της Skyway. Στη μεταφορική ικανότητα βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό για πρώτη φορά το έχουν τα οχήματα της Skyway, όμως εδώ να υπενθυμίσω ότι πρόκειται για ένα διάγραμμα που θέλει να δείξει το πλεονέκτημα μιας μεταφοράς και όχι το μειονέκτημα. Και τώρα πάμε στο τελευταίο διάγραμμα, όπου βλέπουμε πως το Skyway είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο και το αεροπλάνο, και αν μετρήσουμε το χρόνο και λάβουμε υπόψη το χρόνο μετάβαση που θέλουν οι επιβάτες για να επιβιβαστούν, τότε σίγουρα το Skyway κατοχυρώνει την πρώτη θέση ως το πιο γρήγορο και οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Και τώρα φύγουμε από τα διαγράμματα και θα σας δείξω τις εκδοχές μεταφοράς μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων καθώς και μικρών φορτίων. Το Unicorn, όπως ονομάζεται αυτό το μεταφορικό μέσο, έχει μάζα 50 τόνων και ικανότητα μεταφοράς 35 τόνων, ενώ η μέγιστη ταχύτητά του φτάνει τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Υπενθυμίζω ότι αυτό το όχημα προορίζεται για μεταφορά αγαθών και όχι ανθρώπων. Πριν από την είσοδο στην αγορά, κάθε όχημα και ειδικά αυτά που σχετίζονται με τη μεταφορά ανθρώπων πρέπει να περάσουν από πολλές δοκιμές. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά χορδής έχει περάσει αυτές τις δοκιμές μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα. Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευαστεί 12 είδη μεταφοράς, τα οποία έχουν περάσει με επιτυχία την πιστοποίησή τους. Η τεχνολογία μεταφοράς χορδής έλαβε 83 διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε 18 χώρες από τις ΗΠΑ μέχρι και την Κίνα και φυσικά συνεχίζει να λαμβάνει ακόμα περισσότερες. Αναμφισβήτητα, ότι ένα άτομο δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ένα τόσο τιτάνιο έργο σε χρόνο ρεκόρ και γι' αυτό το σκοπό ιδρύθηκε στο Μίνσκ η εταιρεία Unitsky String Technologies, όπου από το 2019 στην εταιρεία εργάζονται πάνω από 1.000 ειδικοί υψηλής ειδίκευσης. Στη δική μας παραγωγή έχουν ήδη σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 11 σύνθετα μηχανήματα, εμπορευματικά και επιβατικά, αστικά και πρεστικά, υψηλής ταχύτητας καθώς και υπερυψηλής ταχύτητας. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το Εκατέχνα Πάρκ, όπου είναι ο πρώτος χώρος δοκιμής, πιστοποίησης και επίδειξης. Εκεί πέρα κάθε χρόνο διοργανώνεται το ΕΚΑΦΕΣΤ, όπου χιλιάδες επενδυτές από όλο τον κόσμο συγκεντρώνονται για να δουν με τα μάτια τους τα επιτεύγματα της εταιρείας, να ενημερωθούν σχετικά με τα μελλοντικά της πλάνα και φυσικά να κάνουν μια βόλτα με τα οχήματα τα οποία εκτίθονται σε αυτό το χώρο. Το Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε η κατασκευή του κέντρου καινοτομίας Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα στο Εμμυράτο της Σάρτζα. Το κέντρο καινοτομίας Skyway στην Σάρτζα είναι το ερευνητικό και παραγωγικό σύμπλεγμα όπου θα γίνει η πρωτοποριακή θέση των ομίλων εταιριών Skyway κατά την είσοδό του στην αγορά της Μέσης Ανατολής και της Ασίας. Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι μια άλλη απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Η τεχνολογία αυτή ενσωματώνεται εύκολα και χάρη στον απλό σχεδιασμό της, οι χορδές flyover μπορούν να τοποθετηθούν σε πυκνο κατοικημένες πόλεις χωρίς να παρεμβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκπόνηση των μεταφορών, αλλά υπάρχουν και έργα για οικολογικά κτίρια, καθώς και για χώμα με μοναδικές γόνιμες ιδιότητες. Και φυσικά οι γραμμικές πόλεις είναι μια νέα λέξη στον πολεοδομικό σχεδιασμό. Εδώ πέρα βλέπουμε λογότυπα από διάφορες εταιρείες που σίγουρα όλοι σας γνωρίζετε. Το κοινό στοιχείο που έχουν όλες αυτές είναι ότι ξεκίνησαν από το μηδέν. Στην αφετηρία τους ποτέ κανένας δεν φανταζόταν ότι μία μέρα θα έφταναν στο σημείο που βρίσκονται σήμερα.
και θα κατακτούσαν τον κόσμο με την τεχνολογία και τις υπηρεσίες που προσέφεραν. Η τεχνολογία Skyway έτσι και αυτή ξεκίνησε σιγά σιγά από μια ιδέα, σιγά σιγά έγινε έργο και είναι πλέον αυτό που βλέπουμε σήμερα και συνεχώς ακούμε νέα για το πόσο πολύ προχωράει. Έτσι θα γίνει και αυτή μια μέρα ένα από αυτά τα μεγάλα ονόματα και οι άνθρωποι θα το χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους ζωή για την μετακίνησή τους. Και γι' αυτό μην χάνετε το χρόνο σας και την ευκαιρία σας, επενδύστε όσο έχετε χρόνο. Οι μετοχές αφού βγουν στο IPO δεν θα έχουν τις ίδιες τιμές, αλλά η τιμή τους θα ανεβαίνει συνεχώς, καθώς θα ανεβαίνει και η αξία της εταιρείας. Πράγμα που ήδη συμβαίνει και συνεχώς παρατηρούμε ότι ανεβαίνουν οι τιμές. Και εδώ ας κάνω μία σύνοψη για αυτή την παρουσίαση. Η υπέργεια μεταφορά Skyway είναι καινοτόμα, υψηλής ταχύτητας, ασφαλής, οικονομική, εύκολα προσαρμοσμένη και πάνω απ' όλα είναι φιλική προς το περιβάλλον, διότι σκέφτεται τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, προσπαθεί να τις πραγματοποιήσει όσο πιο οικολογικά και οικονομικά μπορεί και παράλληλα με αυτόν τον τρόπο φροντίζει το πλανήτη μας. Τώρα τελειώσαμε αυτή την πρώτη παρουσίαση. Θα προχωρήσουμε στην επόμενη, όπου είναι τα νέα της εβδομάδας. Πριν όμως προχωρήσουμε στα νέα της εβδομάδας, θα ήθελα να υπενθυμίσω πως υπάρχει και το chat, όπου μπορείτε να γράφετε εδώ πέρα ό,τι θέλετε και θα απαντάμε τις ερωτήσεις σας. Και τώρα προχωράμε στα νέα της εβδομάδας. Πριν πάμε στα νέα της εβδομάδας όμως, για μία ακόμα φορά, θα ήθελα να πω ότι όλα τα νέα της εβδομάδας που λέμε εδώ πέρα, υπάρχουν αντίστοιχα links που ανεβάζουμε στα social media για να μπορείτε να διαβάζετε ολοκληρωμένο το άρθρο, να διαβάζετε όλα τα νέα ή τα νέα που σας ενδιαφέρουν, διότι δεν ανεβάζουμε πάντα εδώ όλα τα νέα, λέμε τα πιο σημαντικά. Οπότε, ναι, να διαβάζετε τα νέα, γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζετε πού βρίσκεται η εταιρεία, διότι όσοι διαβάζετε τα νέα, θα παρατηρείτε ότι κάθε εβδομάδα εξελίσσεται και προχωράει περισσότερο. Οπότε είναι καλό να ενημερώνεστε. Και πάμε τώρα στο πρώτο μας νέο, το οποίο είναι ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στις 22 έκτου στο official site των Skyway News, των εβδομαδιαίων νέων που ανέβαζε η εταιρεία. Και αυτό πρόκειται για το String Technologies Testing Center στη Σάρζα, όπου συνεχίζει να προσελκύει αντιπροσωπείες από όλο τον κόσμο. Αυτή τη φορά εκπρόσωποι ήταν από την Αιγυπτιακή επιχειρηματική κοινότητα, όπου οι ίδιοι επισκέφτηκαν το χώρο. Εκεί πραγματοποιήθηκε η ξενάγηση, η παρουσίαση και φυσικά η βόλτα με το τροπικό Unicar. Στο τέλος της περιοδίας, τα μέλη συζήτησαν τη δυνατότητα εισαγωγής της μεταφοράς εμπορευμάτων στην Αίγυπτο. Αυτή ήταν η κατεύθυνση του έργου για την οποία ενδιαφέρθηκαν ιδιαίτερα οι σύνεδροι. Όπως είπα, μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες λεπτομέρειες, αν σας ενδιαφέρει αυτό το άρθρο, στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας. Και τώρα προχωράμε στο επόμενο νέο, το οποίο είναι ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε στις 24 του μηνός. Και αυτό πρόκειται για εκπρόσωπος του έργου μεταφοράς χορδών, όπου επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις παραγωγής της Galadar Engineering Works, όπου είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής μετάλλων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Εκεί από το 2019, αυτή η εταιρεία προμηθεύει εξαρτήματα για την κατασκευή της πίστας στο κέντρο δοκιμών στην Σάρζα. Τα στοιχεία της τέταρτης γραμμής μεταφορών κατασκευάζονται τώρα στην εταιρεία. Οι ειδικοί του έργου έχουν αξιολογήσει ψηλά την ποιότητα των μεταλλικών κατασκευών απευθείας στο εργαστήριο του Galadar Engineering Works. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει τον εντοπισμό πιθανών ελαττωμάτων και ανακρίβειων πριν από την εγκατάσταση εξαρτημάτων στον χώρο.
Η επιθεώρηση επιβεβαίωσε ότι οι κατασκευές συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις και τις ανοχές των σχεδίων, ως εκ τούτου δόθηκε στον προμηθευτή άδεια να ολοκληρώσει τη συναρμολόγηση. Και εδώ να κάνω μία υπενθύμηση ότι αυτή τη στιγμή στο κέντρο δοκιμών στη Σάρτζα βρίσκεται σε εξέλιξη κατασκευή της δεύτερης και της τέταρτης πίστας, μήκους 2,4 χιλιόμετρων η καθεμιά. Έχουν εγκατασταθεί όλα τα ενδιάμεσα στηρίγματα για αυτές τις γραμμές και οι σταθμοί έχουν κατασκευαστεί μερικώς. Περισσότερα για την πρόοδο της κατασκευής στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχει γράψει η εταιρεία σε προηγούμενες ειδήσεις. Τώρα πάμε για το επόμενο μας νέο, το οποίο δημοσιεύτηκε στις 27 του μηνός. Ο προγραμματιστής της εταιρείας μεταφοράς χορδών έχει συμμετάσχει στο επιχειρηματικό φόρουμ CHOGM Rwanda 2022. Η εκδήλωση βοήθησε το έργο να αποκτήσει όνομα στην αγορά της Ανατολικής Αφρικής. Το CHOGM Rwanda 2022 είναι ένα σημαντικό έργο για τη χώρα όσο αφορά τις κοινοτομίες, τις επιχειρήσεις και την οικονομία. Οι φετινοί συμμετέχοντες συζήτησαν πως οι νέες τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της χώρας. Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι από 54 χώρες. Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν ο πρόεδρος της Ρουάντα, ο πρόεδρος της Νιγηρίας, υπουργοί και επιχειρηματίες από διάφορες πολιτείες. Το άρθρο επισήμανε και τα τεχνολογικά πλεονεκτήματα της εταιρείας στην χώρα. Η επίσκεψη στο φόρουμ σηματοδότησε ένα νέο στάδιο στην ανάπτυξη της σχέσης του προγράμματος της εταιρείας μεταφοράς χορδών με τη Ρουάντα. Το έργο είναι έτοιμο να προσφέρει στις αφρικανικές χώρες τις λύσεις μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών. Και γι' αυτό το άρθρο μπορείτε να διαβάσετε επίσης περισσότερα στον επίσημο ιστότοπο του προγραμματιστή της εταιρείας. Και πάμε στο επόμενο και τελευταίο νέο μας σήμερα που αφορά την προσφορά αυτή, όπου από τις 1 Μαΐου έως τις 14 Ιουλίου του 2022 το πρώτο στάδιο του Skyward Community Champions Challenge διεξάγεται στο back office σας ή στο προσωπικό γραφείο, όπου φαίνεται κάπως έτσι. Αυτό πρόκειται για ένα πρόγραμμα διαγωνισμού μεγάλης κλίμακας με βραβεία που θα βοηθήσουν στην επιτάχυνση της ανάπτυξης των τομών των συνεργατών σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτή την προσφορά μπορείτε να πάτε στο αντίστοιχο σύνδεσμο που έχουμε αναρτήσει στα social media, να διαβάσετε εκεί πέρα περισσότερα για τους όρους και τις προϋποθέσεις για να συμμετάσχετε σε αυτό το διαγωνισμό ουσιαστικά, να δείτε τι πρέπει να κάνετε και φυσικά υπάρχουν εκεί πέρα και βραβεία για τους νικητές. Οπότε, άμα ενδιαφέρεστε, μπορείτε να πάτε να το δείτε. Και φυσικά μπορείτε να ρωτήσετε και στο chat εκεί πέρα, άμα θέλετε κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες. Και τώρα, πριν σας αφήσω για σήμερα, θα ήθελα να σας διαβάσω και κάποια facts που διαβάζουμε κάποιες φορές. Το Skyway Innovation Center στην Σάρτζα θα έχει 4 πίστες λειτουργίας, μία ελαφριά πίστα 400 μέτρων και 3 βαριές πίστες μήκους 2,5 χιλιόμετρων. Σήμερα έχει ήδη κατασκευαστεί και επιστοποιηθεί μία πίστα μήκους 400 μέτρων στη Σάρτζα, αναγνωρίσιμη από τα ενδιάμεσα στηρίγματα σε αραβικό στυλ λιγούρας. Σε αυτή την πίστα πραγματοποιήθηκαν και οι πρώτες δοκιμές της μεταφοράς χορδών στη Σάρτζα το φθινόπωρο του 2019. Το 2021 παρακολουθούσαμε και την κατασκευή του δεύτερου και του τέταρτου δοκιμαστικού τμήματος, όπου είχαν τοποθετηθεί όλα τα ενδιάμεσα στηρίγματα και τα στηρίγματα αγκύρωσης. Η κυκλοφορία σε αυτές τις γραμμές θα εκτελείται από κάτω και πάνω, επιτρέποντας την ταυτόχρονη κίνηση τόσο της εμπορευματικής όσο και της επιβατικής κίνησης. Η πλήρης ηλεκτροδότηση των σταθμών για να ξεκινήσουν οι δοκιμές έχει προγραμματιστεί για το φθινόπωρο του 2022.
δηλαδή σε μερικούς μήνες. Υπάρχει επίσης μία άλλη βαριά πίστα που θα κατασκευαστεί από την ομάδα του έργου στο μέλλον. Μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή, θα είναι δυνατή η επίδειξη στη σάρτζα της λειτουργίας νέων μοντέλων εμπορευματικών και επιβατικών οχημάτων που σχεδιάζονται και δοκιμάζονται στην Λευκορωσία. Και αυτά είχα να σας πω για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μία ακόμη φορά για την προσοχή σας που μου δείξατε και σε αυτή την παρουσίαση. Ερωτήσεις βλέπω δεν υπάρχουν ή κάτι άλλο. Οπότε σας εύχομαι καλό βράδυ, καλή υπόλοιπη εβδομάδα και θα τα πούμε ξανά την επόμενη Τρίτη στις 8 η ώρα όπως πάντα. Πιστεύω αν όλα πάνε καλά. Σας παρακαλώ να διαβάζετε τα εβδομαδιαία νέα, γιατί όπως είπα γίνονται πάρα πολλά πράγματα και θα ήταν καλό να ενημερώνεστε για αυτά τα πράγματα. Οπότε, σας αφήνω τώρα για σήμερα και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Καλό σας βράδυ!